Το όνομά της Οκεανίδα και πρόκειται να φέρει πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από το Σάββατο και σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις θα διαρκέσει ένα 24ωρο. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στους νομούς Χαλκιδικής και Πιερίας καθώς και στα σύνορα των νομών Κιλκής και Σερών. Στο σύνολο της περιφέρειας πάνω από 5.000 τόνοι αλατιού και 100 μηχανήματα έργου θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για να χρησιμοποιηθούν εάν χρειαστεί. Έχει γίνει ήδη από το πρωί με εντολές του Περιφερειάρχη του κ. Τζουζικού στα σύσκεψη στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τα σημεία που θα πρέπει να επιχειρήσουμε, ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και του νομού Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουμε στείλει σε επιφυλακή να είναι όλες τις τεχνικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία όλης της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε φαινόμενο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προμηθεύτηκε μετά τον τελευταίο χιονιά 500 τόνους αλατιού, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικά σημεία στα οποία εφοδιάζονται οι αλατιέρες, καθώς και στους γνωστούς χώρους από όπου προμηθεύονται οι δημότες αλάτι για να καθαρίζουν πεζοδρόμια και αυλές. Είναι σε επιφυλακή 10 υδροφόρες, οι οποίες είναι ήδη έτοιμες γεμάτες με νερό, και ταυτόχρονα 9 αλατιέρες, μικρές και μεγάλες, οι οποίες και αυτές βρίσκονται σε επιφυλακή. Βέβαια με το αντίστοιχο προσωπικό το οποίο υπάρχει, το οποίο απαιτείται. Ταυτόχρονα στα 132 περίπου σημεία που έχουμε μέσα στην πόλη έχουμε ξεκινήσει από το πρωί και αφήνουμε σάκους με αλάτι ούτως ώστε αν χρειαστεί να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν οι συνδημότες μας. Από πλευράς περιφέρειας έμφαση δίνεται στο να παραμείνουν ανοιχτοί η περιφερειακή οδός και οι δρόμοι προς τα νοσοκομεία, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου θέτουν σε προτεραιότητα την περιοχή της Άνω-Πόλης. Οι αλατιέρες, όπως είπα, είναι αυτή τη στιγμή στο ντεπό, έτοιμες να φορτώσουν και να φύγουν. Οι μικρές αλατιέρες που θα πάνε στα ψηλά σημεία της πόλης θα τις στείλουμε από πριν, όλο το βράδυ να είναι εκεί, και οι μεγάλες αλατιέρες να φορτώσουν, διότι είναι θέμα 2-3 λεπτών να φορτώσει μια αλατιέρα το αλάτι, για να βγουν στους κεντρικούς άξονες της πόλης. Μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν στον τελευταίο χιονιά, κατά τον οποίο η πόλη έμεινε μισή ημέρα χωρίς λεωφορεία, η διοίκηση του ΑΣΤ ζητά τώρα από τους Δήμους να φροντίσουν να διατηρήσουν καθαρούς όχι μόνο τους δρόμους αλλά και τα πεζοδρόμια, για να μπορέσουν οι πολίτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από τα λεωφορεία με ασφάλεια.